Στη Σαμοθράκη έφτασε πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης το καταμαράν Andros Jet και άμεσα ξεκίνησε να επιβιβάζει κόσμο αλλά και γιοταχή αυτοκίνητα προκειμένου να ξεκινήσει το πρώτο του ταξίδι από το λιμάνι της Καμαριώτισσας προς την Αλεξανδρούπολη. Το πλοίο μπορεί να μεταφέρει έως και 600 επιβάτες, αλλά μόνο 70 γιοταχή αναδρομολόγιο. Και έτσι η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί σημαντικά, αφού εκτελούν σήμερα, ανήμερα 15 Αυγούστου, ακόμα 3 δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί. Αρχικά δημιουργήθηκε σύγχυση για το πού θα εκδίδονταν τα εισιτήρια για να επιβιβαστούν οι πολίτες στο Andros Jet και τελικά χρειάστηκε να σχηματιστεί ουρά ακριβώς μπροστά στο πλοίο για να γίνει αμέσως και επιβίβαση. Σημαντικό βαθμό, ναι, σε σημαντικό βαθμό. Μάλιστα. Κοιτάξτε, έχουν γίνει ήδη 2 δρομολόγια με το ΑΝΑΚ, το οποίο φεύγει τώρα το δεύτερο. Ακούτε ίσως ενδεχομένως που σφυρίζει. Με αποτέλεσμα να έχουν φύγει γύρω στα 400 αυτοκίνητα με αυτό το πλοίο. Και έχει κάνει μέχρι στιγμής 3 δρομολόγια το Ζέφυρος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το Ζέφυρος έχει μεταφέρει απέναντι 420 άτομα περίπου μέχρι τώρα. Άρα δηλαδή από τους υπολογισμούς μας υπάρχουν περίπου τα 700 άτομα που περιμένουν να 700 με 800 άτομα να φύγουν από το Σαμοθράκη. Πιστεύουμε ότι με την έλευση του Andros Jet το βράδυ, το περιμένουμε γύρω στις 11.30 στο λιμάνι μας. Αν γίνει και το δρομολόγιο με το Andros, νομίζω ότι μέχρι αύριο θα είναι ομαλή η κατάσταση πλέον στο λιμάνι μας. Ομαλή σε ό,τι αφορά βέβαια την, τον να φύγουν οι εγκλωβισμένοι μας ταξιδιώτες και υπήρχαν με τα δυο δρομολόγια που έφερε, που ήρθε το 3, συγγνώμη, δρομολόγια του Ζέφυρος, κάποιοι άνθρωποι ήρθαν, ναι. Αλλά ξέρετε, είναι περιορισμένο, είναι ντόπιοι συνήθως, είναι αυτοί που ταξιδεύουν χωρίς αυτοκίνητα. Και νέοι άνθρωποι, ξέρετε τους τουρίστες που έχουμε, ας πούμε, τους κάμπερ. Τέτοιος κόσμος, ας πούμε, ήρθε. Δυστυχώς, οι ακυρώσεις από αυτά που μαθαίνω για τα ξενοδοχεία μας, το τρίμηνο της Παναγίας κλπ. Υπάρχει μια μείωση των ακυρώσεων που είναι λεύσεων που είναι μεγάλη, δηλαδή ακούω νούμερα 50% και τέτοια νούμερα. Τώρα, είναι καταστροφή αυτό. Είναι, είναι καταστροφή, το επισημαίνουμε εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι είναι καταστροφή και για την εικόνα του νησιού, αλλά και για την οικονομία του νησιού, διότι ακούστε, και οι επαγγελματίες περιμέναν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Με την ευκαιρία που μου δίνετε το λόγο, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο εγώ, στο ένα τάνε βέβαια πρώτη φορά μιλάω, αλλά θέλω να πω το εξής. Άκουσα προηγουμένως μιλούσε ο φίλος ο Γιάννης Σουγλίνιας. Και τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω θέμα, αλλά η λογική με την οποία πρέπει να προχωρήσει ο Σαμοθράκη, για μένα, που έχω μια άλλη εμπειρία στα πράγματα εδώ, είναι η εξής. Εμείς τα 4,5 χρόνια που είχαμε επιτύχει, 5 χρόνια περίπου στα χέρια μας του Δήμου, έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα σε ό,τι αφορά το λιμάνι της Καμαριώτισσας. Λοιπόν, τώρα έλεγε ο φίλος Γλίνιας, θα πιέσουν περισσότερο κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτές οι πιέσεις και αυτά τα. Δεν βλέπω εγώ πώς θα πιέσουν. Πρέπει να προχωρήσουν κατά τη γνώμη μου στον ίδιο δρόμο και το master plan που τελειώσαμε στο λιμάνι να το κάνουμε λιμάνι. Αυτό θα είναι να του βγάλουμε το καπέλο. Να τελειώσουν, εμείς θα το κάναμε λιμάνι. Εμείς αν είχαμε βγει τώρα στο Δήμο, θα είχαμε κάνει λιμάνι και ίσως χάσαμε τις εκλογές για αυτό το πράγμα. Γιατί είχαμε έτοιμο το λιμάνι. Και το λιμάνι είναι αυτό που μας έφερε την κατάσταση αυτή πλην των ευθυνών της εταιρείας ΣΑΟΣ. Έτσι. Διότι αν το λιμάνι μας ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, σήμερα θα είχαμε πλοία μέσα στο λιμάνι, τελείως διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν και δεν θα είχαμε το πρόβλημα αυτό.